έτσι με εκείνο, παίζει αυτό το θέμα, δεν παίζει αυτό το θέμα, γίνεται ό,τι γίνεται. Και μου λένε όχι, κάποιοι. Αφού με είδες που τράβαγα με την κάμερα, γιατί λες όχι. Πιστεύεις όλοι και όλοι βλέπουν, ρε. Όλοι. Σοβαρά το πιστεύεις. Αφού και είναι. Τους κοιτάνε όλη την ώρα, είναι με τέτοια, είναι με ραντάρι. Επειδή λες για τη Μύκονο, έτσι. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει περίπτωση να πάει. Τόσα χρόνια πηγαίναμε με το Σταρ στη Μύκονο, κάναμε ρεπορτάζ, μας βλέπανε παντού. Στα σοκάκια, στις παραλίες, στις σκεπές, οπουδήποτε. Υπήρχε περίπτωση να πάει ένας επώνυμος εκεί και να πει: δεν θέλω να με πάρει κάμερα. Όπως μου είχε γίνει. Ναι. Δηλαδή πήγε άνθρωπος, να μην πω το όνομά του τώρα, γυναίκα, παρουσιάστρια, η οποία πήγε από την πάνω μεριά να φύγει και της λέω: Τσέλιος, λέω το όνομά του μόνο, είναι κάτω της Λιμονιδέκης. Α, ωραία, βάφεται και έρχεται από κάτω. Mm. Και μου το λέει ο Τσούλης, ότι έρχεται να του κάνει συνέντευξη. Εγώ χαρούμενος, γεια σας, τι κάνετε. Μου λέει, δεν θέλω να με τραβήξει, μου λέει, μόνο με την κάμερα της εκπομπής μου νιώθω άσχημα, δεν νιώθω καλά. Ποια είναι αυτή, ρε. Και εκεί τα πήρα στο κανείο και άρχισε και έχωνα. Τι είπες, ρε, και τι είναι αυτά. Θες να σου πω όνομα. Είναι παντρεμένη το άστιμο. Και τι παντρεμένη, δεν απάντησε τον άντρα της μαζί σου. Ήταν η Ράγια Θρασιά.